δύο στουρθοκάμιλοι που έφυγαν από φάρμα έκαναν βόλτες στα στενά της οδού Ηρακλέως, στο Άργος. Οι κάτοικοι βέβαια ανησύχησαν βλέποντας τα ψηλόσωμα αυτά πτηνά και τελικά με παρέμβαση της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και του ιδιοκτήτη, μετά από ώρα κατάφεραν να τα πιάσουν. Μπροστά ρε το βάτο ρε, Νικό, μπροστά ρε που περπατάει ρε. Εκεί ρε, εκεί ρε. Α, αυτός. Καλά. Ταινία, την ταινία. Εσύ κάνεις το βάτο. Πού το βάλαμε ρε, ταινία. Εσύ κάνεις. Μας έχετε τα πόδια σας. Εσύ κάνεις το βάτο. Βρεθήκανε δύο στρουθοκάμιλοι. Είχαν φύγει πίσω από τον Αγιολιά, από το βουνό, από την ιδιοκτησία του Αθητιφάρμα. Ήρθαν τώρα οι ίδιοι και την πιάσανε. Υπήρχε φόβος ή έτσι? Τι, πώς δεν υπάρχει φόβος, μπορεί να σε σκοτώσει αυτή. Έπρεπε να έρθουν οι ειδικοί. Να, ήρθε τώρα η πυροσβεστική. Τα εγκλώβησαν μέσα εδώ. Τα εγκλώβησαν, τα εγκλωβίσαμε εδώ και τα πιάσανε. Τους είδαμε τώρα το πρωί, 10 η ώρα ήτανε. Αλλά λέει ο κύριος ο Ραβδάς, από τις 9 η ώρα τα έχει δει. Ναι, και τα δύο. Όχι, δεν φοβήθηκα. Δεν ήρθα κοντά. Όμορφα πουλιά είναι, ναι. Συμφωνία, συμφωνία. Εκεί, μην κουλιάσαι. Άσε, μόνο εμένα, μόνο εμένα. Μόνο εμένα. Μόνο εμένα. Άι ρε, κάτω πιστεύω. Καλή, ωραία είναι. Ναι. Ωραία. Τώρα ήρθα κι εγώ μου το έπανε να δω τι είναι εκεί τα πράγματα. Πού φανερωθήκαν τώρα αυτά? Κάπου φύγανε μάλλον. Τα φύγανε, ναι, ναι, ναι. Εκτρύπαρε, και Σαλβάνο, από την δικιά σας είναι από την Χάρμα σας είναι έφτανα. Εγώ είμαι έτοιμα τα πήρα όπως είναι, όπως τα βλέπεις. Είναι ενού χρόνου τώρα αυτά. Και πώς έγινε και φύγανε? Κάτι τα γρύεψε, κανένα σκριτή, κανένα αυτό. Δεν σας έχει ξανατύχει κάποιο προστατικό τέτοιο? Τίποτα, σε πρώτη φορά ήταν που έφυγε. Λογικά είναι ακίνδυνα, έτσι δεν είναι? Ακίνδυνα. Θα πάμε.